Διοίκησης. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Μακρακόμη, στο Θήνιο του Παπαιθυμίου, διότι έχουμε εξελίξεις σε σχέση με την περίφημη γέφυρα στο Καστρί. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στεργιόπουλο και κύριε Βούτσινε. Έχουμε αφήσει ανοιχτό παράθυρο. Έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο ο υπουργός, ο κύριος Αριστίδης Μπαλτάς. Ακούστε λίγο, ακούστε. Είναι καιρός τώρα κάποιος να σταθεί και στο ύψος των περιστάσεων, ας πούμε. Νομίζω ότι. Πολύ αισιόδοξο δεν είμαι ακόμα. Αν δεν δούμε φως, ας πούμε, εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι θα δουν, ας πούμε, ποιο είναι το σωστό και αυτό που πρέπει να γίνει και θα επικρατήσει η λογική. Τι να πω. Μ' ακούτε? Σας ακούω πολύ καλά, αλλά δεν μου λέτε από πού προκύπτουν αυτές οι ενθαρρυντικές ειδήσεις. Να σας πω, από παρεμβάσεις βουλευτών μας εδώ. Μίλησαν βουλευτές δηλαδή με τον Υπουργό? Ναι, όλοι οι βουλευτές ουσιαστικά έχουν μιλήσει. Ναι. Και παίρνετε... είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω, ξέρετε, όταν το βλέπει κανείς από απόσταση από την Αθήνα, βλέπει δεν είναι και τίποτα. Τέλος πάντων, ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν μνημείο. Ας το χαρακτηρίσουμε μνημείο. Δεν βλέπουν όμως τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Μιλάμε δηλαδή, επειδή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση, είναι αρνητική. Μιλάμε δηλαδή τώρα για την περίπτωση αποχαρακτηρισμού. Ναι, έχει όμως γνωμοδοτικό χαρακτήρα αυτή η απόφαση. Γνωμοδοτικό, προφανώς. Ναι, ο Υπουργός αποφασίζει. Αν θέλει ο Υπουργός την αναγνωρίζει, αλλιώς παίρνει διαφορετική απόφαση. Σήμερα κάναμε μια επιστολή, ας πούμε, προς τον Υπουργό, ύστερα από τέλος πάντων ενόχληση που είχε ο Υπουργός και μας τη ζήτησε. Πιστεύω ότι θα δει ποιο είναι το λογικό και ποιο είναι παράλογο. Και πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική, δεν λέω τίποτα άλλο. Γιατί έχω απελπιστεί, τι να σας πω. Έχω προτάσει ταξίδια στην Αθήνα και το αποτέλεσμα είναι πολύ. Έχετε κάνει κι εσείς μεγάλο αγώνα για αυτή την περίπτωση. Έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα τώρα με τις πρόχειρες της διαβάσεις. Δεν βγαίνει τίποτα, γίνει και επικίνδυνες. Για πείτε λίγο πώς μεταφέρθηκαν φέτος τα ακτινίδια από τη δυτική Φιλιότιδα. Ήθελε ο Θεός και μεταφέρθηκαν, να σας πω. Μεταφέρθηκαν με μια πρόχειρη διάβαση που κάναμε εμείς εκεί στους Περχιώκη με ταλαιπωρία, με μικρότερα αυτοκίνητα κλπ. Γίνονταν μεταφόρτωση και όλα αυτά έχουν βέβαια κόστος. Δεν είναι τίποτα έτσι. Νομίζω ότι ήταν η πλέον δύσκολη περίοδος συγκομιδής, έτσι. Ήταν δύσκολη περίοδος συγκομιδής, αλλά είπαμε μας βοήθησε ο καιρός. Βοήθησε ο καιρός που δεν έβριχε και αν κόβονταν και αυτή η πρόσβαση που κόπηκε στη συνέχεια, αλλά είχαν τελειώσει τα ακτινίδια. Όταν πριν από κάποιες μέρες που είχε κατεβάσει το ποτάμι, είχε κοπεί αυτή η προσωρινή πρόσβαση. Τι δεν είναι, είναι δύο σωλήνες, τις οποίες δανειστήκαμε, είναι γνωστό αυτό από υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Και τις κάναμε μια διάβαση. Πότε περιμένουμε την τελική απόφαση του Υπουργού, Δήμαρχε? Μας λένε μέσα στη βδομάδα. Τώρα, να δούμε. Εάν τελικά έχουμε αυτό που περιμένουμε, δηλαδή τον αποχαρακτηρισμό της γέφυρας, ότι δεν θα είναι δηλαδή νεότερο μνημείο, μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες. Κύριε Στεργιόπουλε, ή να χαρακτηριστεί με επιφύλαξη, να χαρακτηριστεί με την προϋπόθεση ότι θα μεταφερθεί απ' έξω. Μπορούν έτσι να συνεχιστούν οι εργασίες. Ναι, αυτή είναι η δική μας πρόταση. Ναι. Και σας λέω ότι είναι αυτή που θα αφήσει και κάτι στο τέλος, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μνημείο. Θα μείνουν τα δύο τα ακρόβαθρα. Και θα μείνει και το υπόλοιπο τμήμα. Αν βγει απ' έξω διαφορετικά, με την πρώτη πλημμύρα καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται αυτό το πράγμα εκεί πέρα όπως είναι τώρα αυτό να στεριώσει. Να εξηγήσουμε για μια ακόμη φορά στους φίλους τηλεθεατές ότι επιμένουμε με το ζήτημα της γέφυρας στο Καστρί. Δεν είναι μόνο ουσιαστικό ζήτημα, δεν αφορά μόνο δηλαδή την αγροτική οικονομία μιας τεράστιας περιοχής στη Δυτική Φθιώτιδα και ειδικότερα την καλλιέργεια ακτινιδίων και άλλων προϊόντων. Έχει σχέση ουσιαστικά και με το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε διεκδικητικά προς το Υπουργείο και προς τα Υπουργεία και προς την κυβέρνηση, ότι δεν μπορούν να αγνοούν τα πραγματικά περιστατικά, την πραγματική οικονομία της περιοχής στο βωμό του να σώσουμε ένα αρχαίο μνημείο. Λέγαμε πριν με τον Δήμαρχο Λοκρών ότι υπάρχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά στην παραλία της Σκάλας Αταλάντης και εκεί δεν νοιάζεται κανένας. Την αφήνουν να καταστραφεί. Εδώ ξαφνικά κάναμε μια γέφυρα νεότερο μνημείο γιατί συμπλήρωσε τα 100 χρόνια και καταστρέφουμε αγροτική παραγωγή εκατοντάδων αγροτών με μονοκαλλιέργειες στην περιοχή. Χωρίς να δείχνουν καμία ευαισθησία. Ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Μπαλτάς θα καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή.
Ο Δήμαρχος είναι στη γραμμή. Με ακούτε? Ναι, κύριε Δημαρχέ. Ναι, λέω το εξής, ότι το χειρότερο, ξέρετε, ναι μεν τα ακτινίδια είναι μια δυναμική καλλιέργεια, φέτος ήταν έτσι όπως ήταν ο καιρός και μεταφερθήκανε, τέλος πάντων, το χειρότερο είναι με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Βέβαια. Που είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα από δύο και από τρεις φορές. Και να μεταφέρουν ζωοτροφές για να ταΐσουν τα κοπάδια τους. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι, ξέρετε, αυτοί με τα κοπάδια λες, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη μονάδα, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που έχουν δύο κατσίκες απέναντι ή έχουν κότες. Καταλάβατε. Είναι πρέπει αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με δυο κατσικούλες στην αμήνη. Ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να έχουμε νέα σύντομα από τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Αριστίδη Μπαλτά. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα από τα νερά του Σπερχιού στα ορεινά της Ευρετανίας και να πάρουμε...